Τον Σκαγιόν τον περιμένει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Τον υποδέχτηκε λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον Γάλλο Πρόεδρο. Είναι και η φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Κατέβηκε τα σκαλιά και τον υποδέχτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον Γάλλο Πρόεδρο. Τώρα οι δύο άνδρες εισέρχονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Θέλουν άλλη μία φωτογραφία. Ζητούν άλλη μία φωτογραφία. Γιατί έχουν, έτσι έχουν συνηθίσει. Άλλη μία χειραψία. Έτσι έχουν συνηθίσει. Γιατί ο Πρωθυπουργός κατέβηκε την έκανε φωτογραφία αυτή κάτω. Ναι. Αλλά όμως τη θέλουν και πάνω ψηλά. Ναι. Στην πόρτα, τη ζητήσαν, το είχαν. Και τώρα έχουν εισέλθει στο εσωτερικό του Μεγάλου Μαξίμου. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν συνομιλίες. Έχουμε την εικόνα λοιπόν από μέσα, από το εσωτερικό του Μεγάλου Μαξίμου. Κατευθύνονται στο γραφείο που θα γίνει του Πρωθυπουργού. Στο γνωστό καναπέ λοιπόν που θα γίνει η συνάντηση. Θα γίνουν κατευθείαν συνομιλίες. Λοιπόν, οι καρέκλες είναι και όχι οι καναπές. Ναι. Η συνομιλία αυτή γίνεται στην Αγγλική. Να είμαστε πιο... να παρακολουθήσουμε. Και ανεπίσημη. And I made the clarification, say, okay, I'm fine. They should have never have interfered. But now, it's a little bit of disaster, so I'm yours. Πρέπει να πούμε κάποια λόγια στους δημοσιογράφους. Μανουέλ, θέλω να σε καλωσορίσω στην Ελλάδα. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για τα θύματα της φυσικής καταστροφής που έπληξε τις προηγούμενες ώρες της Γαλλικής Αντίγας. De souhaiter la bienvenue en presse. Mais tout d'abord, je voudrais exprimer mon chagrin le plus profond et mes condoléances les plus sincères pour les victimes de la catastrophe naturelle qui a saisi les Antilles françaises. Je pense que la semaine sous επίσκεψη έχει εξαιρετική σημασία για την ευάθυνση των ελληνογαλλικών σχέσεων και της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, για το μέλλον της Ευρώπης. Je pense que ta visite ici en Grèce est de la guerre d'une importance considérable dans le but d'approfondir la coopération et l'amitié franco-hellénique. Mais ta présence ici constitue une occasion à ne pas rater pour parler de l'avenir, non pas seulement du présent, mais de l'avenir de l'Europe. Και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να διαλέξουμε πιο συμβολικό τόπο από το λόγο της Πνίκας όπου έκανε τα πρώτα της βήματα η Δημοκρατία για να διατυπώσουμε το όραμά μας για τις αναγκαίες αλλαγές, τις γενναίες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για να ξανακάνουμε την Ευρώπη πιο ελκυστική στη γενιά μας αλλά και στις γενιές που έρχονται. Et je pense qu'on ne saurait pas choisir un endroit avec plus de symbolisme que la colline de Pnyx, où nous allons nous deux prendre la parole cet après-midi, pour réitérer et réaffirmer notre vision, ainsi que les changements courageux et les décisions nécessaires à prendre pour faire de l'Europe une institution et une construction qui attire les jeunes de notre génération. Η σημερινή σου επίσκεψη μπορεί να είναι ένα σημαντικό, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ρόσημο τόσο για τις ελληνογαλλικές σχέσεις που παραδοσιακά είναι στενές, έχουν μεγάλες ρίζες σε βάθος χρόνου, όσο όμως και για τις αναγκαίες τομές που πρέπει να σχεδιάσουμε για να βγει οριστικά η Ευρώπη από τη σημερινή της κρίση.
Et je pense que ta visite, ta présence ici pourrait vraiment signifier une étape très considérable pour les relations franco-héléniques qui traditionnellement sont très très étroites, qui ont des racines profondes depuis très longtemps déjà, mais également pour que nous puissions dessiner les percées à faire dans l'Europe aujourd'hui. Η ελληνική κρίση ήταν ταυτόχρονα και η ευρωπαϊκή κρίση. Η έξοδος λοιπόν της Ελλάδας από την κρίση θα σηματοδοτήσει και το οριστικό τέλος της και την έξοδο της κρίσης, την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση, άρα το οριστικό τέλος της κρίσης για την Ευρώπη. N'oublions pas que la crise grecque fut également une crise européenne. Donc la sortie de la Grèce de la crise va signaler le fait que l'Europe puisse sortir de la crise et va signaler la fin définitive de la crise aujourd'hui. Je veux vous remercier pour le fait que vous êtes ici aujourd'hui, même si la pensée de tous nous est sur les thèmes de la grande catastrophe. Je veux vous remercier sincèrement. Και να ευχηθώ να είναι η παραμονή σου στην Ελλάδα δημιουργική και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους σημαντικούς στόχους μας, εσύ ιδίως τους στόχους που έχεις βάλει για την θητεία σου ως νέος πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι τα πρώτα της βήματα, αλλά και τους σημαντικούς στόχους για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής ιδέας, την έξοδο από την κρίση, την αναγέννηση της Ευρώπης. Je tiens donc encore une fois te remercier très, très, très profondément pour être là aujourd'hui, même si nos pensées à nous tous sont occupées par le malheur qui a frappé les Antilles françaises. Nos pensées se trouvent à propos des victimes. Mais je tiens à te remercier pour être ici. Je pense que c'est très important de pouvoir parler de tous ces premiers pas que tu envisages de faire au début de ton mandat présidentiel et dans toutes nos actions qui seraient nécessaires pour redorer le blason de l'Union européenne aujourd'hui en Europe. Merci, merci beaucoup, merci Monsieur le Premier ministre. Voilà. D'abord, pour ces mots de solidarité et de compassion suite à ce que la France connaît ces derniers jours, et en particulier depuis hier, la catastrophe que nous subissons en effet sur les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où plusieurs de nos compatriotes... Les compatriotes, έχασαν τη ζωή τους ή οι καταστροφές που ήταν πραγματικά φρικτές. Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια, καθώς και για τα λόγια αλληλεγγύης προς τη Γαλλία. Όντως, από χτες η χώρα μας γνωρίζει μια πολύ σημαντική καταστροφή στα νησιά του Αγίου Μαρτίνου και του Αγίου Βαρθολομαίου, με πολλά θύματα, πολύ καταστροφική δράση. Και από χτες πραγματικά όλοι είμαστε στραμμένοι προς αυτή την περιοχή του κόσμου. Σε όλο το pays, le gouvernement est pleinement mobilisé. Moi-même, dès que les conditions climatiques le permettront, je me rendrai sur place. Et je dois dire qu'une fois encore, ce sont les catastrophes climatiques qui touchent déjà celles et ceux qui vivent dans les conditions les plus difficiles. Et au-delà de notre mobilisation immédiate, de tout ce qui est fait par le gouvernement français pour rétablir des conditions de vie normales, pour apporter le secours à celles et ceux qui sont touchés et à leurs familles, et une mobilisation exemplaire des services publics français, c'est aussi la mobilisation que nous devons avoir contre les perturbations climatiques qui se justifient pleinement, parce que cette catastrophe a une origine climatique. Και βεβαίως όλη η γαλλική κυβέρνηση και εγώ ίδιος είμαστε κινητοποιημένοι για την αντιμετώπιση αυτής της φυσικής καταστροφής. Μάλιστα περιμένω να βελτιωθούν λίγο οι κλιματικές συνθήκες για να μπορέσω και εγώ να πάω εκεί τόπου. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τα θύματα, τις οικογένειές τους. Αλλά πέρα από την άμεση κινητοποίηση της χώρας μου, θα ήθελα να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι φυσικές καταστροφές έχουν μια αιτία, έχουν αίτια τα οποία οφείλονται στην κλιματική αλλαγή γενικότερα. Και βεβαίως αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Mais je tenais absolument à être ici, d'abord pour répondre à ton invitation et parce qu'il s'agit de la première visite d'État que je fais en tant que président de la République hors de mon pays et la faire pour
et avec la Grèce, ça a pour moi beaucoup de sens. Καταρχήν θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και σένα προσωπικά για την πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Και είναι η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη από τότε που εξελέγει πρόεδρος της Γαλλίας. Είναι η πρώτη φορά που πάω σε επίσημη επίσκεψη εκτός της Γαλλίας και για μένα η Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Et je souhaite que nous puissions ainsi échanger sur les voies et moyens de sortir de cette crise qui en effet est une crise européenne. Après les réformes que tu as conduites et les efforts faits par le peuple grec qui sont considérables, et que nous puissions aussi parler d'avenir et des réformes indispensables dont l'Union européenne, la zone euro ont besoin pour avancer et porter une nouvelle ambition. Και βεβαίως προσβλέπω στις επαφές και στις συζητήσεις μας, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την έξοδο από την κρίση. Μετά τις δικές σας μεταρρυθμίσεις, μετά από τις τρομακτικές προσπάθειες του ελληνικού λαού, νομίζω ότι επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε και για το μέλλον και πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα βγούμε όλοι από αυτή την κρίση. Et donc pour toutes ces raisons, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Για όλους αυτούς τους λόγους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στην Ελλάδα. Merci à toi. Thank you. Λοιπόν, είδαμε.